εγώ σας έχω πει ούτως ή άλλως επανειλημμένος ότι όταν ήμουν μικρός, γενικότερα, εντάξει, πριν 2-3 χρόνια, όταν ήμουν 15 χρονών, δεν ήξερα να πιάνω τίποτα και να φτιάχνω τίποτα στο σπίτι. Παρόλα αυτά, εδώ επιστρέψαμε στο Breaking Mat και θα γνωρίσουμε 4 παιδιά, 4 μαθητές που μας έκαναν πολύ περήφανο στην εβδομάδα που πέρασε, καθώς συμμετείχαν σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό στο Abu Dhabi, στον διαγωνισμό της Formula 1 in School, έτσι λέγεται αυτός ο διαγωνισμός, και που έχει να κάνει με την κατασκευή αυτοκινήτων Formula. Θα με διορθώσουν και τα παιδιά τώρα που τα ξέρουμε. Να συστήσω λοιπόν τους δύο Γεώργηδες, σωστά, και έχουμε και τον Κυριάκο μαζί με τον Κωνσταντίνο. Καλά τα είπα. Τι κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε? Καλά είμαστε. Καταρχήν, είναι πολύ ωραία τα που κάμισα. Είναι πολύ ωραία τα που κάμισα. Φορέσατε αυτά στο Abu Dhabi. Ήρθατε πότε, τη Δευτέρα νομίζω στην Ελλάδα. Ναι, Δευτέρα το απόγευμα. Okay, αν θέλετε λίγο πιο κοντά τα μικρόφωνα και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, ήρθατε από τη Δευτέρα και μέχρι σήμερα νομίζω έχετε δώσει πολλές συνεντεύξεις. Μας κάνατε πάρα πολύ χαρούμενους και περήφανους που φέρατε την Ελλάδα στην πρώτη θέση σε ένα τόσο σημαντικό διαγωνισμό, στον οποίο, αν δεν κάνω λάθος, συμμετέχουν 25 χώρες και δεκάδες συμμετοχές άλλες ομάδες από άλλες χώρες. Ακριβώς, ναι. Συμμετέχουν περίπου 2 εκατομμύρια παιδιά από όλο τον κόσμο. Και τελικά... Παιδιά, ήρθαμε πρώτοι ανάμεσα σε 2 εκατομμύρια παιδιά που συμμετείχαν. Είναι πολύ σημαντική νίκη. Βέβαια. Παιδιά, ένα χειροκρότημα. Ευχαριστούμε. Ένα χειροκρότημα. Πώς νιώθετε, το περιμένατε? Και θέλω να μου πείτε λίγο τι είναι αυτό το Formula 1 in School, δηλαδή αυτός ο διαγωνισμός, το πρωτάθλημα, και τι κάνετε στην ουσία. Τα παιδιά φέρανε και το βραβείο, το δείξαμε. Να κάνουμε ένα κοντινό στο βραβείο, παιδιά, που μας το φέρανε έτσι για να το δείξουμε. Μιλήστε, ποιος θέλει, για το F1 in School. Ο διαγωνισμός βασικά είναι της Formula 1 της κανονικής, είναι το κατώτερο επίπεδο. Ουσιαστικά δημιουργείς, σχεδιάζεις τον υπολογιστή ένα αυτοκινητάκι περίπου 21 εκατοστά. 21 εκατοστά, οκ. Okay. Ναι. Σαν αυτό δηλαδή που σαν αυτό, αυτό ακριβώς είναι. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το, ναι, το πιο γρήγορο αυτοκίνητο. Με αυτό τρέξατε. Κάτσε, και πού μπαίνει ο οδηγός, γιατί δεν έχει πόρτα. Δεν είναι. μπορεί να λέω και κουλές ερωτήσεις, αλλά συγχωρέστε με, δεν βλέπω πόρτα. Μέρη, τι λες εσύ? Όχι, όχι. Και από πού μπαίνει, γενικά από εδώ? Πίσω εκεί στην τρύπα μπαίνει μια μπουλά. Μα αέρα. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς τον οδηγό να μπαίνει από εδώ μέσα. Εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ. Αμπούλα μπαίνει. Α, οκ. Okay. Τρυπάει η αμπούλα και το αυτοκίνητο τρέχει σε μια ευθεία, κάνοντας όσο το δυνατόν καλύτερο χρόνο. Να ρωτήσω κάτι, πόσο καιρό σας πήρε για να φτιάξετε αυτό το μοντέλο? Και γενικότερα, αν το είχατε από την αρχή, δηλαδή από πολύ πολύ μικρή αυτό το όνειρο να ασχοληθείτε με την κατασκευή ενός τέτοιου μοντέλου. Ναι, ανέκαθεν μας άρεσε η φόρμουλα, τα αυτοκίνητα, γενικά οι μηχανές από μικρή. Μάθαμε για το διαγωνισμό από τον Κωνσταντίνο, να πεις λίγο την ιστορία. Ναι, να μας πει και ο Κωνσταντίνος. Ξεκίνησαν όλα όταν ο καθηγητής μου της χημίας μου είπε ότι φτιάχνα τον διαγωνισμό, ήταν πρώτη φορά που γινόταν στο σχολείο μας. Και επειδή ήξερα και μ' άρεσε, ήξερα ότι περί τίνος πρόκειται ο διαγωνισμός περίπου και επειδή μου άρεσε η φόρμουλα, ναι, ενδιαφέρθηκα και πήγα στον όμιλο. Mm-hmm. Μετά είπα στον αδερφό μου τον Κυριάκο αν θέλει και να συμμετάσχουμε μαζί και μετά βρήκαμε τον Γιώργο και τον άλλο Γιώργο. Παιδιά, και δεν φτιάξαμε κάνω λάθος, τον Νοέμβριο την ομάδα. Okay. Είστε πολύ μικρή ηλικία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή φαίνεστε πόσο είστε, 14, 15, 16, 17, 18, καλά? Εγώ και ο Γιώργος ο Παπαγιάννης είμαστε 16 και οι άλλοι δύο είναι 19. Okay. Φαντάζομαι το να σου έρχεται μια τόσο μεγάλη νίκη σε τόσο μικρή ηλικία, ίσως λίγο είναι πρωτόγνωρο, έτσι? Είναι αρκετά, γιατί εντάξει, δεν το περίμενα. Εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Γιατί είμαστε και από τη χώρα που είμαστε, είναι λίγο δύσκολο να διακριθούμε σε τέτοιο επίπεδο. Και εντάξει, ήταν κάτι το καινούριο, κάτι το διαφορετικό. Αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, δηλαδή με την κατασκευή μοντέλων Φόρμουλα 1, πρέπει να αγαπάει πολύ τη Φόρμουλα 1, φαντάζομαι, πρώτα απ' όλα. Και δεύτερον, τι είδους σπουδών χρειάζονται ή τι είδους ταλέντο χρειάζεται για να φτιάξει κάποιος κάτι τέτοιο? Αρχικά χρειάζεται κατασκευαστικό και προφανώς μια γνώση γύρω από τα θετικά μαθήματα, όπως είναι η φυσική ή τα μαθηματικά. Αλλά κατά τα άλλα, ο συγκεκριμένος όμιλος καλύπτει και άλλα aspects, όπως είναι, ξέρω εγώ, το marketing, γιατί και αυτό βαθμολογείται μέσα σε όλο το διαγωνισμό. Αλλά κυρίως αν ασχοληθούμε με το όχημα, το βασικότερο είναι γνώση πάνω στα θετικά μαθήματα. Και αγάπη για τη Φόρμουλα 1, έτσι εννοείται. Βλέπουμε ένα βιντεάκι που αναζητήσαμε στο ίντερνετ που ουσιαστικά γνωρίζει την ομάδα. Η ομάδα σας λέγεται Pole Position Formula 1. Σωστά τα λέω? Πολύ ωραία. Δώστε λοιπόν μία μικρή συνέντευξη. Είναι τύπου σαν ντοκιμαντέρ στην ουσία, που κάποιος που δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για το τι κάνετε, δηλαδή με το ότι ασχολείστε με την κατασκευή τέτοιων μοντέλων, μπορεί να μάθει λίγα περισσότερα πράγματα. Θέλω να μου μεταφέρετε λίγο την στιγμή που σας κάλεσαν ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχών και σε τόσες πολλές χώρες να βρεθείτε στην κορυφή του βάθρου και να κρατήσετε στα χέρια σας αυτό το
όχι και τόσο ελαφρύ βραβείο. Ήταν πολύ ωραία στιγμή, η αλήθεια είναι. Δεν το περιμένω, όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Πέσαμε λίγο από τα σύννεφα. Είχατε τους γονείς σας μαζί? Όχι, εγώ δεν τους είχα. Ήταν οι γονείς του Κωνσταντίνου και του Κυριάκου. Okay. Ποιο ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που πήρατε? Παραδείγματος χάρη, θέλατε να το μοιραστείτε με κάποιο συμμαθητή σας, ίσως με ένα φλερτ? Την είναι και αυτή. Ναι, το μοιραστήκαμε. Okay. Το πίστεψε ο κόσμος αυτό το βραβείο, αυτή την νίκη σας? Για κάποιο λόγο ο κόσμος ήταν πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή οι φίλοι μου ουσιαστικά. Και μου λέγανε ότι θα νικήσετε. Okay. Φαντάζομαι κάποιος που δεν είναι τόσο εξοικειωμένος κιόλας με το τι κάνετε ακριβώς. Εντάξει, το θεωρώ και λίγο περίεργο άμα δεν μάθει λίγα περισσότερα πράγματα από εσάς. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος είναι ο τελευταίος ή ο πιο πρόσφατος στόχος από εδώ και πέρα, τι έχετε να κάνετε και τι σκέφτεστε να κάνετε. Έχετε βρεθεί στην κορυφή του κόσμου, σε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό. Από εδώ και πέρα, ποιος είναι ο στόχος σας? Να εξελίξουμε αυτό που ήδη έχουμε κάνει, νομίζω. Ναι, προς το παρόν, στόχος είναι να τελειώσουμε το πτυχίο. Και στη συνέχεια αυτό να αποτελέσει αφορμή, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την εξέλιξή μας πάνω σε αυτό το τομέα κυρίως. Τέλεια. Παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα. Να πάμε και λίγο στη σχολή αυτό. Βέβαια, να πάτε και λίγο στην σχολή, στο σχολείο. Πόσο καιρό το έχετε αφήσει τώρα? Πάει. Ένα μήνα. Γράφονται απουσίες? Όταν δηλαδή λείπεις, αυτή είναι η απορία μου. Όταν λείπεις ένα τόσο μεγάλο διαγωνισμό, γράφονται οι απουσίες ή τουλάχιστον υπάρχει συνεννόηση με το Λυκειάκι? Συνεννόηση υπάρχει. Υπάρχει συνεννόηση. Δηλαδή... Φαντάζομαι ρίχνει και λίγο νερό γενικότερα. Ναι. Υπάρχει και με το Υπουργείο, νομίζω, κάτι συγκεκριμένο, γιατί μας ζήτησαν κιόλας να αναφερθεί στο Υπουργείο η τόσο μεγάλη απουσία που πρόκειται να έχουμε. Ναι. Αλλά κανονίζονται όλα. Μάλιστα. Παιδιά, εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε οτιδήποτε καινούργιο ετοιμάζετε. Μας κάνατε πολύ περήφανους και χαρούμενους για αυτή σας την νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς πάμε σε ένα πολύ μικρό break και ερχόμαστε εδώ με το Anticipation Intex.